Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα περάσει αυτό το νόθο συνέδριο. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος για να ξεκαθαρίσουμε κάποια στιγμή αυτή την υπόθεση με τους εργοδότες και τους νόθους αντιπροσώπους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Υπολογιστείτε τώρα! Ανακοινώσατε δεύτερη φορά συνέδριο. Πού είναι οι αντιπρόσωποι? Πού είναι οι διοίκες της Ομοσπονδίας? Με τους μπράβους που έχουν εικόνες όλη η Ελλάδα. Ψέματα. Ψέματα. Ρε, δεν κρέπεσαι εδώ μπροστά στους εργαζόμενους να μας δουλεύει. Δεν τους είδε κανένας. Ούτε τους εργοδότες, ούτε τους διευθυντές καταστημάτων με την Ομοσπονδία. Ποιος τη δημιούργησε, ποιος τη δημιούργησε, ποιος έφερε τους μπράβους? Σήμερα ήσασταν όλοι εδώ μάρτυρες, εργαζόμενοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης για το νέο συνέδριο παροδία που επιχείρησε να πραγματοποιήσει η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Οι δυνάμεις αυτές έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι δυνάμεις του εργοδοτικού ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, της ομάδας Βασιλόπουλου, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Είναι οι δυνάμεις αυτές που πριν 10 μέρες δεν δίστασαν προκειμένου να επιβάλλουν την εργοδοτική παρέμβαση, να φέρουν μπράβους και φουσκωτούς, νονούς της νύχτας και ποινικούς για να διαλύσουν τις συλλογικές διαδικασίες. Μου ήρθε στην Πάτρα με τους Κλαβενίτη και τους Πύρες και του My Market και πηγαίνανε και ψηφίζανε οι διευθυντές. Δεν τρέπεσαι! Δεν τρέπεσαι! Του λέει ψέματα! Τα κάνετε στην Πάτρα! Και εμείς εκεί είμαστε! Χαμογέλα σου λέει. Γιατί ήρθανε οι μπράβοι που τους υπέφερε η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ και η ομάδα του Βασιλόπουλου. Ήρθανε άνθρωποι της νύχτας για να υπερασπιστούν την εργοδοσία και τους διευθυντές. Έξω τα τσιγάρια της εργοδοσίας. Εδώ είναι πραγματικοί εργαζόμενοι. Στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες είναι το άθλιο κείμενο που βγήκε από κεντρικές διευθύνσεις χθες στο My Market, που με διάφορες φιλεργατικές συμβουλές καλούν τους εργαζόμενους να χαμογελάνε που έχουν δουλειά, να χαμογελούν που παίρνουν 300 ευρώ, να είναι σε επιφυλακή για τον κάθε μυστικό επισκέπτη, δηλαδή τον κάθε ρουφιάνο και χαφιέ που θα μπαίνει στην επιχείρηση για να τους αξιολογεί. Να πάρετε την ευθύνη σας μπροστά σε όλους τους αντιπροσώπους που είναι εδώ, τους εργαζόμενους, ζωντανά σωματεία και έχεις φραγίδες που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχει έρθει κανένας άλλος, όταν δεν έχουν έρθει οι αντιπρόσωποι από το σωματεία μηχανισμούς που έχετε, που έχουν όλο αυτό το απάνθισμα των διευθυντών που βγαίνουν στα My Market, που ζητάνε οδηγίες από σένα, εδώ θα πάρετε ευθύνη σήμερα. Για όλα τα άθλια κείμενα που κυκλοφορήσανε χθες και είναι στα σωματεία μηχανισμού στα δικά σας. Εδώ θα μιλήσει προς τους αντιπροσώπους σε όλες και στις κάμερες. Λοιπόν, είναι φανερό ότι με αυτές τις συνθήκες... Και συνθήκες! Και συνθήκες! Λέβε, τρέπεσε! Οι αντιπρόσωποι είναι εδώ και λείπεις εσύ. Λείπουν οι παράταξή σου. Οι αντιπρόσωποι εκλεγμένοι με μαζικές συλλογικές ζωντανές διαδικασίες. Αυτές οι δυνάμεις, αυτός ο διευθυντικός μηχανισμός που βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, βρίσκεται στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, βρίσκεται στις εταιρείες καθαριότητας, είναι οργανωμένος καθολικά μέσα σε σωματεία μηχανισμούς στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Προσπαθούν να μπουν με φυσική παρουσία, να εκλέγονται, να έρχονται αντιπρόσωποι στο συνέδριο και να ψηφίζουν αυτές τις δυνάμεις. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό σε όλους τους εργαζόμενους για να κατανοείται καλύτερα ένα ερωτηματικό που υπάρχει σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει εκατοντάδες αντιλαϊκά μέτρα και λένε όλοι πώς βγαίνει αυτή η ΓΕΣΕΕ, ποια είναι αυτή η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων που αποδεικνύεται και στην πράξη και με όλες τις καταγγελίες του προηγούμενου διαστήματος ότι έχουν οργανική σχέση και σχέση αίματος με την εργοδοσία. Πού δουλεύετε, πείτε μας! Πείτε μας πού δουλεύετε! Εμείς κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα επιτρέψουμε την εργοδοσία
να είναι μέσα στις γραμμές μας. Συνεχίζουμε δυναμικά, ενημερωνώντας τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά και δεν θα ξαναλέμε, δεν θα επιτρέψουμε να πραγματοποιούνται συνέδρια εργατών από την εργοδοσία. Συνέδρια εργατών από τους εργάτες. Ως δυνάμεις της ΔΑΣ μέσα στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων το έχουμε ξεκαθαρίσει από νωρίς και αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς. Συνέδριο με τους εργοδότες μέσα στις γραμμές μας δεν πρόκειται να γίνει. Αν θέλουν να κάνουν συνέδριο με διευθυντές, με διευθυντικά στελέχη, με προέδρους ΑΕ, όπως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, να πάνε να το κάνουν στις εργοδοτικές ενώσεις, στον ΣΕΒ και στους εφοπλιστές. Τα σωματεία τα εργατικά, στα σωματεία τα εργατικά, κουμάντο θα κάνουν αποκλειστικά οι εργάτες. Με το χέρι! Με το χέρι!